διαβάζετε το έργο του Σάφερ, ναι, το Sleuth, ένα θεατρικό που φαντάζομαι είναι από τα πιο επιτυχημένα της διεθνούς, ας πούμε, θεατρικής, του θεατρικού ρεπερτοριού. Ακριβώς. Από τη στιγμή που παίχθηκε το 1970-72, είχε μια τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και μάλιστα έχουν γίνει δύο ταινίες. Δύο ταινίες, ναι. Η μία του 72 με τον Michael Caine και με τον Σερ Λόρενς Ολιβιέ, μάλιστα και οι δύο βραβεύτηκαν, ο ένας δεν θυμάμαι τώρα, μάλλον ο Σερ Λόρενς Ολιβιέ πολύ σωστά βραβευτεί. Και το 2007 το ξαναέκανε. Ο Μάικλ Κέιν το ρόλο του Λόρενς Ολίβιε. Μπράβο. Και ο Τζουντ Λό το ρόλο που είχε κάνει τότε ο Μάικλ Κέιν. Μπράβο. Και στη σκηνοθεσία του Κένεθ Μπράνα. Του Κένεθ Μπράνα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίοτατα. Λοιπόν, η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι φυσιολογική και είναι η εξής. Γιατί ανεβάζετε, τι καινούργια ήταν να προσφέρετε σε ένα έργο πολύ ανεβασμένο? Οκ. Okay. Αυτό το ερώτημα αφορά όλα τα κλασικά έργα, το Τσέχοφ, το Σέξπιρ, όλους. Δηλαδή, αυτό το έργο είναι κλασικό. Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι είναι διαχρονικό και έχει μείνει στον χρόνο και όντως έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Έχει παιχτεί πάνω από 3.000 φορές το παραστάσεις στον Broadway κτλ. Είναι ένα υπέροχο έργο πραγματικά. Ο Σάφερ γράφει ένα αριστούργημα για δύο άντρες. Το ενδιαφέρον στο έργο είναι όταν βλέπεις το έργο, νομίζεις ότι παίζουν 5 ηθοποιοί, 6, αλλά παίζουν μόνο 2. Δηλαδή το έργο είναι πάρα πολύ απλό. Πάει κάποιος στο σπίτι, ο σύζυγος καλεί στο σπίτι του τον εραστή της γυναίκας του. Και συστήνονται και τα λοιπά και του κάνει μια απλή ερώτηση. Λέει, έμαθα ότι θα παντρευτείτε με τη γυναίκα μου, είναι αλήθεια? Και λέει ο άλλος, ναι, είναι αλήθεια, με την άδειά σας φυσικά. Βάζοντας λοιπόν αυτή την φοβερή ατάκα, ότι ναι, είναι αλήθεια με την άδειά σας που ήδη γέλασες που το είπα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, γέλασες, μόνο και που τα ακούς δηλαδή. Γιατί αρχίζει το μυαλό και φαντασιώνεται πράγματα, τι θα μπορούσε να γίνει παίζοντας ο Σάφερ με τα στερεότυπα άντρα, γυναίκα, σύζυγος, εραστής. Αμέσως με την ατάκα αυτή ξυπνάει στο θεατή όλη τη φαντασία περί στερεοτύπων που έχουμε μέσα μας. Δημιουργεί λοιπόν, βάζει αυτό που λέμε την ατομική βόμβα. Επάνω σε αυτή την ατομική βόμβα γίνεται ένα γαϊτανάκι τρελό παιχνιδιού, διαβολικό, ανατροπής, υπαρξιακό, φιλοσοφικό, αλλά κατά κύριο λόγο θεατρικό παιχνίδι. Γράφει pure theater, καθαρό θέατρο. Και είναι η χαρά και των ηθοποιών που το παίζουν πάνω σκηνή. Είναι πραγματικά χαρά. Θα τη δεις την παράσταση και θα καταλάβεις το εννοώ. Και οι θεατές, επειδή είναι ένα θρίλερ αυτό. Αυτό το βασικό είναι το έργο διακομωδεί εισαγωγικά τα αστυνομικά θρίλερ. Το Hitchcock, την Αγκάθα Κρίστη. Είναι συνεχόμενο θεατή σε μια αγωνία τι θα γίνει παρακάτω. Άρα το κάνουμε αυτό το έργο, Άγγελε, γιατί το κάνουμε? Γιατί μας αρέσει. Γιατί είναι πολύ ωραίο έργο. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο έργο. Στο λέω τώρα και γελάω. Δηλαδή υπάρχει χαρά που κάνεις. Δηλαδή θες να έρθεις να παίξεις την παράσταση. Και όταν θα το δεις θα καταλάβεις τι εννοώ. Και το έργο αυτό έχει τη σκέψη σου, το έχω δει δύο φορές. Εννοείται. Και στις δύο διασκευές στον κινηματογράφο και παρόλα αυτά ήρθαμε τρελή χαρά. Ναι, βέβαια, όντως. Είναι κάποια έργα που έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα. Έχει βρει αυτός που λέμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Είχε έμπνευση, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Τεράστια. Δεν έχει γράψει μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι. Και ήταν και σεναριογράφος σε διάφορες ταινίες. Βέβαια, βέβαια. Είναι. Και του Hitchcock μία. Βέβαια, βέβαια. Αυτοί τα δύο αδέρφια, γιατί είναι δύο αδέρφια. Α, δύο αδέρφια είναι. Είναι ο Άντωνι Σάφερ και ο. Ξέχασα το μικρό του. Είναι δύο αδέρφια τέλος πάντων που έχουν γράψει και οι δύο. Μάλιστα, αυτά τα δύο αδέρφια είναι πολύ περίεργα, διότι ο αδερφός του, επειδή ζήλεψε. Όταν το έγραψε το έργο αυτό, ο Άντωνι Σάφερ, και δεν θυμάμαι τώρα το μικρό του αδερφού, λέει να το κάψει το έργο, είναι μια σαχλαμάρα. Επειδή ζηλεύανε μεταξύ τους. Ήταν περιπτωσάρες. Ήταν από λαϊκές οικογένειες, οι οποίες είχαν μανία να κρύψουν τη λαϊκή τους καταγωγή. Απίστευτο. Είχαν εσφάλει στόχο της ζωής τους να πάρουν αυτά που δίνει η Βασίλισσα Ελισάβετ, τους κάνουν σερ και γίνανε σερ, το καταφέρανε. Α, γίνανε. Γίνανε σερ, βέβαια. Και μάλιστα ήταν από το Λίβερπουλ και φημολογείται ότι κάψανε το σπίτι τους επίτηδες. Και όταν ήταν μια συναυλία, λέει, το Beatles στο Λίβερπουλ, δεν πήγαν να τη δούνε γιατί δεν θέλανε να γυρίσουν στη λαϊκή τους καταγωγή. Αλλά άμα δεις το έργο, είναι απόλυτα ταξικό.
Διότι εγώ αυτό το ρόλο παίζω είναι πέρα από το σύζυγος εραστής, έχει. Έχει το μετανάστη, γιατί είναι Ιταλός ο ρόλος μου. Με τον γηγενή, τον... Και τον, αριστοκράτη, πολύ πλούσιο. Τον Άγγλο ακριβώς. Άρα είναι και, λέει μέσα, ο άλλος ρόλος παίζει ο Σωτήρης ο Χατζάκης, λέει κάθε είδους πλουτισμού αποτελεί ποινικό αδίκημα. Μπράβο. Λέει ατάκες μέσα που δεν συνάδουν με αυτό που σου περιγράφω τώρα. Δηλαδή το έργο είναι, πώς θα σου το πω, αριστερό. Άμα το δει κάποιος, είναι αστικό μεν, αριστερό δεν. Ναι, δε. Ναι, ναι. Αλλά αυτή η δύο σου λέω μια μεταξύ, δηλαδή δεν θέλω να σου πω κι άλλα πικάντικα που φημολογούνται για αυτούς, αλλά μιλάμε για φοβερές προσωπικότητες. Άρα το έργο το κάναμε γιατί μας αρέσει πολύ και όντως έχουμε δική μας ανάγνωση στο έργο προς το φινάλε, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το προδώσω. Όχι, ή να το δει. Δηλαδή, αλλά επειδή το έκανε και ο Κιμούλης με τον Μαρκουλάκη, το έχει κάνει και ο Χόρν με τον Αλεξανδράκη. Άλλο ήταν το ένα, άλλο ήταν το άλλο. Πέρα από ότι γουστάρουμε το έργο, το έχουμε βγάλει δική μας, αλλά δεν θέλω να το προδώσω. Θα το δεις και θα μου πεις. Τώρα, επειδή όλα αυτά μου δίνουν μια πάσα να σε ρωτήσω, είναι το εξής. Είναι σε μια εποχή όπως σημερινή, που γίνονται όλο ένα και πιο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου και όπου οι σχέσεις οι ανθρώπινες μοιάζουν με μια παρτίδα σκακιού όπου ο καθένας σκέφτεται και λέει πράγματα με κάποιο στόχο. Πόσο οι σχέσεις οι ανθρώπινες έχουν γίνει μια παρτίδα σκακιού, ήταν πάντα έτσι? Όχι, πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα όταν γίνονται κρίσεις, είτε οικονομικές είτε υγειονομικές, αυτά βγαίνουν πιο πολύ στην επιφάνεια. Εντάξει, είναι μια εποχή που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δηλαδή έχουν γυρίσει τα πάνω κάτω. Ανθρώπους που ξέραμε δεν τους αναγνωρίζουμε. Τώρα δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν είναι τυχή. Εντάξει, στον πόλεμο φαίνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα αποκαλύπτονται τα πάντα. Ανεξάρτητα από ιδεολογία τώρα. Ανεξάρτητα από ιδεολογία. Σωστό. Όλα τα κόμματα τα έχει διαπεράσει. Τα έχει πετσοκόψει. Δηλαδή, αποκαλύπτονται για όλα τα κόμματα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Δεν ξέρεις τι είναι σωστό και λάθος άμα παίξουμε το ρόλο σωστό λάθος. Γενικά η εποχή είναι αποκαλυπτική. Φοβερά αποκαλυπτική, πολύ δύσκολη. Τι να σου πω, δηλαδή, λίγο σε ξεπερνάει, χάνεις λίγο τα λόγια σου, δεν ξέρεις τι να πεις. Έχουν υποθεί και τα πάντα, δηλαδή. Θέλω να πω. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Και ξέρεις, ένα από τα πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι επίσης γενικότερα συζητώντας, είναι το ζήτημα το ποια ήταν η εποχή. Και μιλάμε για την. Το δημόσιο και ιδιωτικό που είπε. Μπράβο, δηλαδή. Ναι, και ναι, τη συγκεκριμένη εποχή. Ποια ήταν η επίδραση του lockdown πάνω στο κοινό? Δηλαδή, θα περίμενε κανείς, να σου το πω πιο κοντροκομμένα, ότι σε μια εποχή lockdown ο κόσμος θα πήγαινε περισσότερο στο θέατρο και στην τέχνη, αναζητούσε, αν θέλεις, μια ψυχοθεραπευτική. Σωστό. Έτσι. Τι συμβαίνει, ποια είναι η επίδραση πάνω στο κοινό, πώς το βλέπεις? Αυτά ξέρεις πότε τα λέγαμε. Τα λέγαμε το 60, 70, 80, 90, που δεν υπήρχε το ίντερνετ, αδερφέ. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η οθόνη. Μπράβο. Αυτό που έχει συμβεί με την οθόνη είναι, πώς το λένε, είναι η κόλαση του Δάντη. Δηλαδή, οι ατάκες που περιγράφεις τώρα ότι θα γίνει ψυχοθεραπευτικά στο θέατρο, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλάμε πια με αυτούς τους όρους όταν ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις ό,τι θέλεις σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης θέλεις σε 2 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν το έχει η ανθρωπότητα ποτέ. Δεν ξέρω αν το έχουμε. Μεγάλη αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πολλοί κάποιοι το πολεμάνε, λένε τι είναι αυτό το πράγμα και μας κλείνει στο σπίτι μας και αυτά. Αλλά μιλάμε ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει επανάσταση. Άσχετα αν έχει καλά στοιχεία ή κακά, όπως και κάθε επανάσταση, αυτό που έχει γίνει τώρα είναι κοσμογονικό. Επειδή το ζούμε εμείς τώρα εδώ, πώς το λένε, ίσως να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τα πάντα. Από την πολιτική, από την κοινωνία, από την ψυχολογία του ανθρώπου. Αυτή η οθόνη σε τέτοιο μέγεθος πληροφορίας, ποσότητας και γρηγοράδας, δεν μας επιτρέπει να πούμε πια ότι ο άνθρωπος θα φύγει από το σπίτι του γιατί θέλει να συναντηθεί με τον άνθρωπο οπωσδήποτε και θα πάει να κάνει ψυχοθεραπεία στο θέατρο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία και στο επίπεδο το πώς
διαχειρίζονται τον πληθυσμό πια. Πώς τον ελέγχουν και πώς του επεμβαίνουν στο μυαλό τους στις επιδημίες. Αλλά αυτό έχει και καλό και θετικό. Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου, ότι είναι η επανάσταση. Κάνετε λέει από τον καναπέ. Ναι, αλλά πλέον έτσι είναι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Αν ήταν ο Λένιν σήμερα ή ο Μάρξ ή ο Έγγελς, δεν θα το πέραν υπόψη τους αυτό. Έτσι. Θα γινόταν το ίδιο με το 17. Ναι. Αποκλείεται. Αφού αλλάξαν οι προτινόμενες συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να το πάρει υπόψη της αριστερά. Σοβαρά όμως τώρα αυτό. Δεν πρέπει να το πάρει υπόψη της. Αφού είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη κοινότητα. Πώς να σου το πω. Αναμφισβήτητα. Είναι άλλος κόσμος. Που δεν αφορά πλέον. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Αφορά και τις τρίτες χώρες. Δηλαδή, είναι μια επανάσταση που άμα το δεις, έχει πάει σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δύο πράγματα για το χώρο. Άρα τώρα. Το θέατρο, ναι, ως παραστατική τέχνη, είναι η τελευταία νησίδα άμεσης επαφής. Α, ναι, σωστό. Είναι η τελευταία νησίδα. Δηλαδή, η τελευταία νησίδα ότι δημιουργείται μια κοινότητα αμεσότητας και επαφής άμεσης του εδώ και τώρα, θνησιγενές βέβαια, γιατί 2 ώρες έχει όλο τον κύκλο της ζωής, γεννιέται, ζει, πεθαίνει, γι' αυτό είναι και μαγικό, αλλά είναι εδώ και τώρα. Είναι από την τελευταία, πώς σας το πω, η τελευταία νομίζω που έχει. Άρα δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Σωστά δεν έμειναν τα live streaming, γιατί δεν μπορεί να πάει να παλέψει με αυτό. Όταν είναι ανοιχτό το θέατρο, τα live streaming λειτουργούν μόνο ως αρχείο ή για μελέτη για τις επόμενες γενιές, εκπαιδευτική ή αρχιακή. Σωστά δεν πρέπει να παλέψει το θέατρο με αυτό, ή αν θες να δείξεις την παράσταση στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε απομακρυσμένες περιοχές που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα για να έρθει κάποιος εκεί να σε δει. Το θέατρο πρέπει να επιμείνει στην αμεσότητα. Να είναι το διαφορετικό εκεί. Αυτό που έκανε από τότε που γεννήθηκε. Πολύ ωραία το λες. Το κοινό όμως στην Ελλάδα φαίνεται να το εκτιμάει αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα συγκριτικά με το μέγεθος της χώρας. Κάνω λάθος? Υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα, όχι επειδή έχει μεγαλώσει το κοινό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις από τα μνημόνια και μετά. Οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει μια παράσταση του πεντάρικου. Δηλαδή πλέον, αφού δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, μπορεί να μαζευτούν 5 άνθρωποι οποιοδήποτε και να κάνει παράσταση με ένα 500. Τα περισσότερα θέατρα δεν έχουν άδεια, δεν πλήρουν τις προϋποθέσεις, μπορεί να την κάνει παντού. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στις σχολές, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια σχολές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει ότι είναι ηθοποιός. Άρα η υπερπληθώρα προσφοράς σε μια αγορά που δεν μπορεί να απορροφήσει με επαγγελματικά κριτήρια, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να δείξουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς γιατί το κάνουν όλο αυτό. Και έτσι όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει αυτή τη φούσκα υπερπροσφοράς, η οποία είναι πραγματικά μια φούσκα, διότι σε επαγγελματική συνθήκη τα θέατρα που δουλεύουν στην Ελλάδα από αυτά που περιγράφεις δεν είναι πάνω από το 20%. Α, μόνο το 20%. Μόνο. Για κανονική επαγγελματική συνθήκη, ότι οι ηθοποιοί θα πληρώνουν τις πρόβες και θα κάνουν και όλα σωστά κτλ., δεν είναι πάνω από 20% εκτός από τα κρατικά θέατρα. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο, ναι. Και παρόλα αυτά το σωματείο σας είναι αρκετά ισχυρό. Το σωματείο έγινε ισχυρό λόγω του μητού. Το σωματείο έγινε ισχυρό λόγω του μητού. Α, τόσο πολύ πριν το μητού δεν ήτανε? Δεν ήτανε καθόλου. Το σωματείο πήγανε και γραφτήκαν όλοι από την ώρα που έγινε η καραντίνα και καλά κάνανε και αυξήθηκαν τα μέλη πάρα πολύ. Αλλά για να πούμε την πραγματικότητα, σωματείο δεν υπήρχε πριν από την καραντίνα. Έγινε από την καραντίνα και μετά όταν κλείσανε τα θέατρα και οι ηθοποίοι αναγκαστήκανε να ενωθούνε. Και με το μητού που πήρε όλη αυτή τη διάσταση λόγω των γνωστών ονομάτων που είναι κατηγορούμενοι ο Φιλιππίδης, ο Λιγνάτης και αυτοί τέλος πάντων. Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα με το σωματείο. Αλλά το σωματείο δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Έχει δύναμη με την έννοια δεν έχει καμία νομική δύναμη. Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και δεν στο επιβάλλει το κράτος, συμβάσεις υπάρχουν μόνο με το εθνικό και το κρατικό, αφού στα ιδιωτικά θέατρα δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, αυτό σημαίνει ότι το σωματείο δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανένα. Η διαπραγμάτευση πλέον άγγελε στο θέατρο είναι ατομική. Υπογράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση στα ιδιωτικά θέατρα. Σε κανέναν. Οι επιχειρηματίες δεν είναι υποχρεωμένοι από το κράτος να το κάνουν. Δεν θέλουν να το κάνουν γιατί δεν τους συμφέρει. Τους συμφέρει η ζούγκλα. Και στο λέω και εγώ που έχω θέατρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι ηθοποίοι λοιπόν
ουσιαστικά το σωμάτιο τι μπορεί να κάνει, να πει στου ληστοπού απεργία, να ενωθούν όλοι μαζί, να πιέσουν. Αυτό μπορεί να κάνει το σωματείο και πρέπει να το κάνει. Εγώ προσωπικά, σαν θεατρώνης μεταπομηχανής και σαν αριστερός, θέλω συλλογικές συμβάσεις για να μπουν κανόνες. Διότι αν μπει κανόνες οικονομικές, γιατί από εκεί ξεκινάει βασικά το πρόβλημα, θα ξεκαθαρίσει και το θεατρικό τοπίο να δούμε ποιοι μπορούν να κάνουν πραγματικό θέατρο και ποιοι δεν μπορούν. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες και να στηρίζεται το σωματείο, γιατί δυστυχώς έχει χαλάσει στην Ελλάδα και από το 80 και τώρα η κουλτούρα σωματιακή δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό. Τα σωματεία έχουν εκφυλιστεί και έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Έτσι. Τα ξέρεις, εργατοπατέρες και αυτά. Έτσι. Δηλαδή η διαπλοκή με την εξουσία μπήκε τόσο πολύ μέσα που χάσα την αξιοπιστία τους. Αυτό είναι πρόβλημα και βρίσκει αφορμή η κυβέρνηση να κάνει νόμους για το συνδικαλισμό, για το πώς θα γίνεται απεργία. Το βλέπεις αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Αυτό μόνο η μαζική εγγραφή σε σωματεία των εργαζομένων και η στήριξη από κάτω μπορεί να το σώσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν το ξέρω, Άγγελε. Τα λέμε, αλλά δεν το ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Πολύ ωραία. Αν θεωρείς πραγματικά ότι το MeToo πυροδότησε. Ήταν σαν αυτοάμυνα. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής αυτό. Ο χώρος ευνοεί τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή αφεντικού σκληρού. Όλοι οι χώροι. Ευνοεί. Και μάλιστα συμπεριφορές σεξουαλικής παρέμβασης που είναι αφορούσε και άντρες και γυναίκες. Η κάθε εξουσία ευνοεί. Η κάθε εξουσία. Η κάθε εξουσία. Η εξουσία δείχνει τον άνθρωπο. Εδώ είναι πολύ δυνατή. Σε κάθε χώρο είναι δυνατή. Σωστό. Σε κάθε χώρο. Εγώ πιστεύω οι δημοσιογράφοι δεν τα έχετε πει ακόμα. Σώπα, ναι, σίγουρα. Δεν τα έχετε πει. Σίγουρα. Θέλω να πω και οι δημοσιογράφοι και οι αθλητές κτλ. Κάθε εξουσία δείχνει τον άνθρωπο. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Όταν πάρει την εξουσία, φαίνεται και η ηθική του πάνω στα πράγματα και η στάση ζωής που έχει και τα πιστεύω του και οι ιδέες του. Άρα ο χώρος ο δικός μας, επειδή είναι πολύ ανταγωνιστικός και επειδή ακριβώς και λόγω της έλλειψης συλλογικών συμβάσεων και εργασιακού πλαισίου γίνεται ακόμα περισσότερη ζούγκλα, ευνοεί περισσότερο την αυθαιρεσία. Όπου δεν υπάρχουν κανόνες, αυθαιρετεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα εδώ πέρα εμείς, στο χώρο το δικό μας για αυτά που βγήκανε, ως φήμες, τα ξέραμε. Ξέραμε, ο καθένας ξέρει. Όλοι είμαστε παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Μπορεί κάποιοι να τα είδε μπροστά τους και δυστυχώς να μην καταγγείλανε τότε. Οι περισσότεροι όμως, αν όχι όλοι, για να τους πάρω στο λαιμό μου, είχαμε ακούσει ότι αυτός είναι αυτό, αυτός είναι εκείνο, αυτός κάνει το άλλο. Για όλους. Τι έγινε τώρα, όταν κλείσα τα θέατρα και ο κόσμος πια δεν δουλεύει πια στο θέατρο. Και με την επειδή κάποιος θα δώσει την αφορμή, η Μπεκατόρου παράδειγμα που έδωσε το πρώτο, άμα ξεκινήσει ένας, δεν σταματάει μετά, Άγγελε. Γίνεται τσουνάμι. Αυτό γίνεται. Ευτυχώς. Γίνεται τσουνάμι, ευτυχώς. Άρα τι κάναμε εμείς ως θέατρο, επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά μας είναι να ασχολιόμαστε με τον άνθρωπο. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το τσουνάμι, παίρνει δημοσιότητα και λόγω της επωνυμίας των ανθρώπων αυτών. Και ως άλλος ειδήποντας λοιπόν εμείς, τι κάναμε σαν θέατρο, βγάλαμε τα μάτια μας, δηλαδή αρχίσαμε και λέγαμε τι γινότανε και μετά που βγάλαμε τα μάτια μας είδαμε. Δηλαδή είδαμε τι γίνεται πραγματικά στο θέατρο. Άρα αυτό που έγινε είναι φοβερό, λυτρωτικό, μακάρι να το μιμηθούν και άλλοι χώροι. Είναι πραγματικά επαναστατικό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Όταν αποκαλύπτεται κάτι, πέρα από την ζημιά ή την... ή τα αρνητικά, έχει το πολύ θετικό της αποκάλυψης, ότι βλέπουμε πραγματικά τι γίνεται. Άρα ο χώρος σίγουρα θα γίνει καλύτερος, με την έννοια ότι ακόμα, αν δεν μπουν θεσμοί βέβαια, όπως το λέω, συλλογικές συμβάσεις, αν δεν μπουν κανόνες, δεν θα λυθεί. Το ζήτημα δεν είναι να στηριζόμαστε στη φιλοτιμία του καθενός, το ζήτημα είναι να μπει ένα πλαίσιο. Αλλά παρόλα αυτά, στη χειρότερη, τα θύματα πια μιλάνε πιο εύκολα και αυτοί που έχουν στο στόχο να ασεργήσουν πάνω σε κάποιους άλλους, θα το σκεφτούν μία και δύο φορές πια σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε ήταν πραγματικά, πώς θα σου το πω, εγώ το βλέπα, λέω τώρα, ήρθε η ώρα, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Και ήταν τόσο πολύ πιεσμένο, γιατί είναι σωστό αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Καθίστε άνθρωποι να πάτε στη δικαστήρια, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Διότι όντως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Και μπορεί ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι να θωθούν. Ξέρω και εγώ, θέλω να πω, αλλά αυτό δεν μπορεί να σταματήσει.
Αυτό τώρα, γιατί πέρα από τους γραπτούς νόμους υπάρχουν και άγραφοι νόμοι. Έσπασε όταν το καζάνι ανοίγει και η χύτρα ο ατμός, ό,τι και να λέμε εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Αρένα, αρένα, αρένα. Αλλά θα βγούνε. Δεν γίνεται. Θα το περάσουμε αυτό το στάδιο. Όπως το πέρασα και στη Γαλλική Επανάσταση με το Ρομπεσπιέρο. Θα το περάσουμε. Πού θα καταλήξει, δεν το ξέρω. Αλλά είναι νομοτελειακό ότι όταν γίνεται κάτι τόσο ακραίο, θα περάσουμε από αυτά τα στάδια. Το λέω γιατί είναι αυτοί που σηκώνουν το δάχτυλο. Με δίνει σωστό να κάνουμε αυτό, με δίνει σωστό να κάνουμε εκείνο. Δεν μας αφορά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πυρηνική έκρηξη. Η πυρηνική έκρηξη θα περάσει όλα τα στάδια. Θέλουμε εμείς είτε δεν θέλουμε. Πολύ ωραία. Να πούμε τώρα για την παράσταση, τους συντελεστές της. Βέβαια. Πού παίζεται, ποιες ώρες. Η παράσταση λοιπόν, αυτό το εξαιρετικό σλουφ. Το σλουφ του Άντωνη Σάφερ, που είναι μια πραγματικά κωμωδία, αστυνομικό θρίλερ κτλ. Παίζεται στο Απομηχανής Θέατρο κάθε Τετάρτη. Πού βρίσκεται. Απομηχανής Θέατρο που βρίσκεται Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο. Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο και. Πρωταγωνιστούν εγώ και ο Σωτήρης ο Χατζάκης, σκηνοθεσία του Σωτήρη του Χατζάκη, σκηνικά Ερσιδρίνη, κοστούμια Γιάννης Μετσικόφ, φώτα Αντώνης Παναγιωτόπουλος, μουσική Ζαχαρίας Καρούνης, βοηθή σκηνοθέτη Δήμητρα Μάζη Βίκη Παναγιωτοπούλου και παίζεται λοιπόν στο Απομηχανής Θέατρο Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο, επιμέλεια κίνησης με συγχωρείτε Ειρήνη Κυρμιζάκη. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο, Απομηχανής Θέατρο Σλουθ του Άντωνη Σάφερ κάθε Τετάρτη στις 6, Πέμπτη στις 9, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 5. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω μια τελευταία τώρα μου έκανε πάσα. Έχει σκηνοθετεί άλλο. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλό σκηνοθέτη, το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να το πει. Δεν πειράζει, εντάξει, εκεί. Μπράβο, μην είσαι. Λοιπόν, είσαι τρομερό σκηνοθέτη, έχει κάνει πάρα πολύ σκηνοθεσία. Πώς είναι να παίζει κάτω από οδηγίε κάποιου άλλου. Πιο ήρεμα. Γιατί δεν έχει καθόλου το άρχο να σκηνοθετήσει. Δηλαδή. Η σκηνοθεσία έχει την ευθύνη του καπετάνιου που πρέπει να ελέγχει όλο το καράβι και στο τέλος παίρνει και την ευθύνη ή της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Όταν είσαι ηθοποιός, με ένα τέτοιο σκηνοθέτη σαν το Σωτήρη που είναι πάρα πολύ έμπειρος και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι και συνεργαζόμαστε πολύ καλά και είναι και η δεύτερη δουλειά που δουλεύουμε μετά το δάνειο και μπορεί να προκύψουν και άλλα μετά. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το Σωτήρη το Χατζάκη. Δηλαδή είναι πολύ απόλαυση να ξέρεις ότι θα παίξεις το ρόλο σου, ότι έχει άλλο την ευθύνη και ότι εσύ θα απολαύσεις την πρόβα σου και τις 2 ώρες που είσαι πάνω σκηνή. Και κάποιοι σκηνοθέτες που κάνουν και τα δύο, τι είναι. Αυτή όχι. Και εγώ το έχω κάνει και τα δύο στο δάνειο. Έχεις κάνει και τα δύο. Ναι. Έχεις κάνει, σίγουρα. Άκου να δεις, όταν παίζεις και τα δύο. Πώς να το πω, επειδή η ηθοποία είναι ένα τρελό παιχνίδι, έτσι, είναι ένα λουναπάρκ πάνω σκηνή. Όταν παίζεις και τα δύο και σκηνοθετείς, μαλακώνει και τη σκηνοθεσία, μαλακώνει και το παίξιμο. Α, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Μοιράζεται στα δύο και το κάνει πιο μαλακό. Ενώ αν σκηνοθετείς μόνο, έχει πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό και μου αρέσει πολύ, αλλά ξέρεις, είσαι απ' έξω, έχεις όλη την εικόνα. Κατάλαβες. Όταν είσαι μέσα και έξω, το κάνει λίγο, ξέρεις, πιο πικάντικο. Το μέσα έξω. Για να πάμε και στην εποχή, γι' αυτό σου λέω. Κάθε επιτυχία λοιπόν, εύχομαι και σε ευχαριστώ πολύ για τις θέσεις που μας έδωσες. Και εγώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άγγελε.